Για δεύτερη μέρα συνεχίστηκε σήμερα η κατάληψη στο Μουσικό Σχολείο του Βόλου, όπου υπάρχουν σοβαρά προβλήματα σε ό,τι αφορά στις κενές θέσεις καθηγητών, καθώς και στο θέμα της μεταφοράς των μαθητών. Από την αρχή της χρονιάς έχουν χαθεί εκατοντάδες ώρες διδασκαλίας μουσικών οργάνων εξαιτίας των τεράστιων κενών σε καθηγητές. Έχουμε ακόμα γύρω στις 200 ώρες την εβδομάδα κενά. Και το Υπουργείο έστειλε μόνο 13 ώρες. Το Υπουργείο με αυτή την κίνησή του καλύπτει, είναι μια σταγόνα στον ωκεανό. Ακριβώς, ακριβώς. Δεν καλύπτει τίποτα. Και τι θα κάνετε, μάλλον τις ώρες που δεν κάνετε, που χάνετε, πώς τις αναπληρώνετε? Πώς περνάμε, τις περνάμε στο γήπεδο του μπάσκετ και στους διαδρόμους. Την ίδια στιγμή το πρόβλημα της μετακίνησης από και προς το μουσικό σχολείο αποτελεί πλέον πραγματικό βραχνά για τους μαθητές και τους γονείς τους, ειδικά για όσους διαμένουν εκτός του πολεοδομικού συγκροτήματος. Με το βάρος των μουσικών οργάνων, τα οποία συνήθως είναι αρκετά βαριά, δυσκολεύεται σε μεγάλο βαθμό να διανύσει αυτή την απόσταση. Και αναγκάζονται να επιστρατεύουν οι γονείς για τη μεταφορά, να πληρώνουν περαιτέρω έξοδα σε λεωφορεία. Είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί μεταφορά χωρίς περαιτέρω κόστη. Οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις και την επόμενη εβδομάδα, ενώ προγραμματίζουν συναντήσεις με τον Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τον Δήμαρχο Βόλου.